Που πρόσπιζαν τις μνημονιακές πολιτικές που εφάρμοζαν. Και αναφέρομαι βεβαίως στα ιδιωτικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία ακόμη και σήμερα πασχίζουν με νύχια και με δόντια να αποδείξουν ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα σε αυτή τη χώρα, σαν να μην μεσολάβησαν εκλογές, σαν να εξακολουθούν να είναι αυτοί οι πρωταγωνιστές της πολιτικής ζωής του τόπου. Και είναι βεβαίως κατανοητή η συμπεριφορά τους, δεν είναι άλλωστε και λίγο πράγμα να έρχεται μια κυβέρνηση που αμφισβητεί την παντοκρατορία τους και επιδιώκει να βάλει ένα τέλος στην ασυδοσία που τόσα χρόνια διέπει τη λειτουργία τους. Δεν είναι λίγο πράγμα να συμπεριλαμβάνει ο Υπουργός των Οικονομικών στη λίστα με τις μεταρρυθμίσεις που έστειλε στους δανειστές πρόβλεψη για έσοδα 350 εκατομμυρίων ευρώ από την αδειοδότηση των καναλιών και των ραδιοφώνων. Λίγα λεπτά ακόμη, κύριε Πρόεδρε. Δεν είναι λίγο πράγμα να ζητά ο αρμόδιος Υπουργός Επικρατείας από τα κανάλια να πληρώσουν τα συσσωρευμένα τα τελευταία 4 χρόνια χρέη τους προς το δημόσιο, που φτάνουν το ποσό των 40 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο μάλιστα είναι και άμεσα απαιτητό. Δεν είναι λίγο πράγμα να ζητά το Υπουργείο Οικονομικών να ελεγχθούν όλες οι συμβάσεις με τις οποίες πήραν δάνεια οι υπερχρεωμένες επιχειρήσεις μέσω μαζικής ενημέρωσης. Και μιλάμε για δάνεια εκατοντάδων εκατομμυρίων που δόθηκαν με όρους, ας πούμε, συζητήσιμους, για να χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον ευγενή όρο. Όσο για το επιχείρημα που ακούγεται περί συμψηφισμού χρεών με τηλεοπτικό χρόνο, απλώς θέλω να σας αναφέρω ότι σύμφωνα με το άρθρο 15 του συντάγματός μας, τα κανάλια πρέπει να παρέχουν υποχρεωτική και δωρεάν μετάδοση των εργασιών της Βουλής και των επιτροπών της, καθώς και προεκλογικών μηνυμάτων των κομμάτων στο πλαίσιο του δημόσιου χαρακτήρα τους. Έτσι, το επιχείρημα ότι οι κυβερνήσεις Πασόκ και Νέας Δημοκρατίας, παραβιάζοντας το Σύνταγμα, προχωρούσαν στο χάρισμα εκατομμυρίων ευρώ σε φόρους, δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Δεν υπάρχει δηλαδή καμία υποχρέωση από την πλευρά της κυβέρνησης να συμψηφίσει τα οφειλόμενα προς το ελληνικό δημόσιο. Αντιθέτως, μπορεί να απαιτήσει τους φόρους και να αφήσει τους ιδιοκτήτες των τηλεοπτικών σταθμών να προσφύγουν στα δικαστήρια προκειμένου να διεκδικήσουν τη δική τους αλήθεια, εφόσον νιώθουν ότι αδικούνται. Σε κάθε περίπτωση, κυρίες και κύριοι, αυτή η διαδικασία δεν μπορεί να γίνει αντίστροφα. Ξέρω ότι έχω υπερβεί το χρόνο, θα κλείσω. Κάτι τελευταίο. Δεν σημαίνει, κύριε Υπουργέ, ότι με το παρόν νομοσχέδιο αποκαθίσταται και 100% το κοινό περί δικαίου αίσθημα, και θέλω μία φράση να πω γι' αυτό. Το γεγονός ότι δεν μπορούν λόγω νομικών κολλημάτων να επιστρέψουν στις δουλειές τους άνθρωποι που επί χρόνια δούλευαν και πρόσφεραν στην ΕΡΤ, και αναφέρομαι βεβαίως στους συμβασιούχους ορισμένου χρόνου, μια ειδική κατηγορία εργαζομένων που ξέρω από πρώτο χέρι τι ακριβώς συμβαίνει με αυτούς, βιώνουν μια κατάφορη αδικία, αφού δυστυχώς το προηγούμενο εργασιακό στάτους δεν τους επιτρέπει αυτή τη στιγμή να αποκατασταθούν. Αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα το οποίο εκτιμώ ότι πρέπει να το δούμε όλοι μαζί. Σας ευχαριστώ πολύ.